Ναι, θα ξαναγίνουν επεισόδια. Αν δεν υπάρξει δικαιοσύνη στην περίπτωση του Μιχάλη, σίγουρα θα έχουμε και συνέχεια. Βέβαια, εγώ δεν το θέλω, επειδή όλοι θυμόμαστε, αλλά θα γίνουν. Το τι συνέβη το Μάρτιο του 2007 στην Παιανία, πριν από τον αγώνα βόλεϊ γυναικών, ήταν τότε Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, όταν τραυματίστηκε θανάσιμα ο Μιχάλης Φιλόπουλος. Η αστυνομία, όποτε είχαμε αγώνα βόλεϊ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, έπαιρνε αυξημένα μέτρα με το φόβο κάποιας βεντέτας. Σήμερα δεν υπήρχαν μέτρα, διότι υπάρχουν καταγγελίες ότι στην αρχή δεν υπήρχε καθόλου αστυνομία και για μεγάλο χρονικό διάστημα οι συγκρούσεις έπαιρναν έκταση με τους αστυνομικούς να μην υπάρχουν καθόλου. Για το ρεπορτάζ λέει δυστυχώς ότι κάποιοι, γιατί μιλάμε για στρατόπεδα, μιλάμε για στρατούς σε αυτό το επίπεδο, κάποιοι από το στρατόπεδο στο οποίο ανήκει ο Μιχάλης δεν μπορούν να ξεχάσουν. Κάποιοι λένε ότι αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη, ενδεχομένως να επιχειρήσουν να την αποδώσουν στον δρόμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να μας ανησυχεί. Έχουν προκληθεί ηλικές ζημιές σε περισσότερα από 10 αυτοκίνητα. Πραγματικά οι άνθρωποι, η ατμόσφαιρα έχει γίνει αποπνικτική από τη χρήση των χημικών και των δακρυγόνων. Και βλέπετε εικόνες, εμπόλεμη ζώνη μέσα στην Πάτρα, έξω από το κλειστό γήπεδο Δημήτρη Τόφαλο. Δεν έδρασε κάποιο σημείο που να πει ότι ευνηδιάστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις, ότι κάπου συναντήθηκαν οι οπαδοί. Είναι σε ένα σημείο που υποτίθεται ότι έπρεπε να φρουρείται και να περιμένουν ότι ενδεχομένως θα προσπαθήσουν αυτές οι δύο ομάδες, οι οπαδοί τους, να συγκεντρωθούν και να μιλάμε, Βαγγέλη, όχι.